μισές οικογένειες σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν βιώσει την ανεργία ή τη μερική απασχόληση, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία με αφορμή την ημέρα για αξιοπρεπή εργασία. Εξάλλου, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος αναφέρει ότι αυτή η παρούσα φάση βρίσκει τους Έλληνες εργαζόμενους να βιώνουν συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, να αμείβονται με μισθούς πείνας, να καταστρατηγούνται βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα και να συνεχίζουν να σηκώνουν τις πλάτες τους στα βάρη της κρίσης και των μνημονίων. Ο στόχος αξιοπρεπούς εργασίας και κατ' επέκταση αξιοπρέπειας στη ζωή βρίσκεται στην προμετωπίδα των αγώνων της ΓΕΣΕΑ, όπως αναφέρεται, και αποτελεί το μόνο ασφαλή δρόμο διεξόδου από τη φτώχεια και παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως καταλήγει η ανακοίνωση.